Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Κάνει απίστευτη ζέστη, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα με την υγρασία? Σταματάω όμως αυτό με τον αέρα, γιατί ξέρω ότι θα σας ενοχλεί. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή νέα σεζόν. Ελπίζω να περάσατε υπέροχα στις καλοκαιρινές σας διακοπές, να γεμίσατε μπαταρίες και να είστε πανέτοιμοι για νέες περιπέτειες. Ξεκινάμε λοιπόν τη νέα σεζόν και εδώ στο κανάλι με ένα βίντεο που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Δηλαδή στις καλοκαιρινές διακοπές. Είχα όμως καλοκαιρινές διακοπές σε δύο διαφορετικούς προορισμούς. Μερικά από τα προϊόντα που πήρα στον πρώτο προορισμό με απογοήτευσαν και δεν με βόλεψαν, οπότε θα σας τα δείξω και αυτά και θα σας δείξω βέβαια και με ποια τα αντικατέστησα στον δεύτερο προορισμό. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα γιατί με βοηθάει πάρα πολύ πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω από βάση όπως πάντα. Χρησιμοποίησα δύο διαφορετικά primers, όχι γιατί το ένα από τα δύο δεν μου άρεσε, αλλά γιατί ήθελα στο δεύτερο σκαλί των διακοπών να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, Rare Beauty Pore Diffusing Primer, αυτό που είχα μαζί μου στο πρώτο σκαλί των διακοπών και μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά σας έχω ξαναπεί, νομίζω, ότι μ' αρέσει. Κάνει μια υπέροχη λίανση στην επιφάνεια της επιδερμίδας και ό,τι foundation για να βάλεις από πάνω, ακόμα και αν είναι το πιο matte, το κάνει και στρώνει υπέροχα. Το δεύτερο primer που χρησιμοποίησα ήταν το Plump Right Back με ηλεκτρολίτες. Είναι Plumping Serum από την NYX και μ' αρέσει πολύ, μου θυμίζει λίγο το primer από την Milk, το θυμάστε αυτό το πράσινο, γιατί το απλώνεις στην επιδερμίδα σου, είναι πάρα πολύ δροσερό και μετά το νιώθεις ότι κολλάει λίγο, οπότε έρχεται το foundation και κολλάει πάνω του. Το έχω χρησιμοποιήσει και για το σημερινό μακιγιάζ και θα σας γράψω στην περιγραφή όλα τα προϊόντα που θα αναφέρω σήμερα, αλλά και όλα τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει και στο μακιγιάζ μου, γιατί ξέρω ότι θα θέλετε να τα αποκτήσετε. Λοιπόν, πάμε στη βάση. Πήρα μαζί μου το Dior Forever, αυτή είναι η καινούρια έκδοση, το 2W, είναι η απόχρωση. Βέβαια τώρα δεν μου ταιριάζει απόλυτα γιατί έχω μαυρίσει λιγάκι, ίσως να πήγαινα και στο 3W. Είδα όμως ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο 2WO, το Warm Olive, και στο 2W. Το Warm Olive είναι πιο ανοιχτόχρωμο και το Warm είναι λίγο πιο σκούρο. Φαίνεται και στα μπουκαλάκια, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την νέα version, νέα υφή, νέα σύνθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το foundation και με βόλεψε, γιατί ως λιπαρή καταλαβαίνετε ότι θέλω κάτι πάρα πολύ matte. Λοιπόν, για concealer πήρα μαζί μου αυτό εδώ, για να μην έχω υγρά αφενός και αφετέρου, γιατί είναι το αγαπημένο μου νομίζω όλων, το πιο αγαπημένο μου όλων. Είναι η απόχρωση Medium One Custard, είναι το Soft Matte Complete Concealer από την NARS και αυτό είναι το δεύτερο βαζάκι που αγοράζω και νομίζω ότι θα το ξαναγοράσω ξανά και ξανά και ξανά πολλές φορές. Πάμε σε πούδρα τώρα, να σας πω ότι είχα αυτό εδώ το δείγμα από την πούδρα της KVD Beauty. Έχει κάποιο όνομα? Όχι, είναι η απόχρωση Translucent Setting Powder και την χρησιμοποιούσα γύρω από τα μάτια μου. Παιδιά, εκτός του ότι απορροφάται τέλεια, κάνει το concealer να μην κουνιέται, να μην πηγαίνει πουθενά, δεν με ενοχλεί καθόλου γύρω από τα μάτια και δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο λίγο αποτέλεσμα. Σας την προτείνω, ενδέχεται να αγοράσω και τη μεγάλη συσκευασία, αν κυκλοφορεί και τη βρω. Και η πούδρα που χρησιμοποίησα στο υπόλοιπο πρόσωπο ήταν αυτή εδώ από Rare Beauty, είναι η Setting Powder στην απόχρωση Light Medium. Έχει χρώμα, θα σας το δείξω. Τώρα θα μου πείτε, δεν πολύ φαίνεται, θα βάλω λίγη στο καπάκι. Οπότε προσέξτε όταν θα διαλέξετε την απόχρωσή σας, δεν είναι translucent τη συγκεκριμένη. Μη σας κουρίνει ή μη σας ανοίξει την απόχρωση του foundation σε σημείο που δεν το θέλετε, έτσι. Εμένα το Light Medium είναι τέλειο. Πάμε σε παλέτες και εδώ ξεκινάμε με το πρώτο προϊόν το οποίο με απογοήτευσε, με στεναχώρησε πάρα πολύ για την απόδοσή του. Είναι αυτή εδώ η παλέτα by Mario. Είναι ένας make-up artist, τα προϊόντα του οποίου τα μπορείτε να τα αγοράσετε είτε από το site του είτε από το Cali Beauty. Εγώ την έχω πάρει αυτή από το Cali Beauty. Η παλέτα αυτή λοιπόν έχει 4 αποχρώσεις. Λερώνει πάρα πολύ ο καθρέφτης, συγχωρήστε με γι' αυτό.
Από τις οποίες εγώ έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, την καφέ και αυτήν εδώ. Εδώ είχε μία μπλε μοβ και εδώ είχε μία κάπως ασημή, οι οποίες διαλύθηκαν κάποια στιγμή. Προσπάθησα, έβαλα ενόπνευμα, τις πάτησα με μεμβράνη, τις άφησα να στεγνώσουν. Ξέρετε, αυτός είναι ένας τρόπος για να επαναφέρει στη ζωή τις σκιές οι οποίες έχουν σπάσει. Αλλά δυστυχώς διαλύθηκε και αναγκάστηκα και απλά έκανα αυτό και τις άδειασα στον κάδο των σκουπιδιών κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των πρώτων διακοπών. Οπότε δεν θα ξαναγοράσω παλέτα σε τέτοια συσκευασία και σε τέτοια μορφή από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί η τιμή είναι πάρα πολύ καλή και η απόδοση είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς η διάρκεια δεν είναι. Δηλαδή, άμα είναι να σου μένουν 2 από τις 4, τι να το κάνεις. Και να σας πω ότι στο μεγαλύτερο μέρος των διακοπών είχα μαζί μου αυτές τις 2 σκιούλες. Αυτές οι 2 λοιπόν με βόλεψαν πάρα πολύ, αφενός γιατί η μία είναι στις αποχρώσεις του καφέ χρυσού μπρονζέ, αφετέρου γιατί η άλλη είναι στις αποχρώσεις του ροζ, αλλά έτσι κάπως πιο ροζ χρυσού. Θα τις σφατσάρω και τις 2 στο χέρι μου για να τις δείτε. Η μία είναι από τη MAC, η άλλη είναι από την Natasha Denona. Και είναι σκιές τις οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε όλο το κινητό βλέφαρο, βασικά σε όλο το μάτι, και είναι one and done σκιές. Δηλαδή, ξεμπερδεύεις με μία και μόνο. Αν τις χτίσετε περισσότερο στο εξωτερικό, εδώ στην εξωτερική γωνία του ματιού, σας δίνουν και πιο έντονο αποτέλεσμα. Όσο λιγότερο βάζετε και όσο περισσότερο τις απλώνετε, σας δίνουν πιο διακριτικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία τους. Λοιπόν, η απόχρωση της MAC λέγεται Tempting και η απόχρωση της Natasha Denona είναι από την παλέτα Retro Eyeshadow Palette και λέγεται Helio 149M. Δεν την έχω αυτή την παλέτα. Αυτή η σκιά όμως είναι ένας πολύ καλός λόγος για να την αναζητήσω και να την αποκτήσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Γιατί, εντάξει, το ξέρουμε ότι οι σκιές της Natasha Denona έχουν εξαιρετική απόδοση. Και όταν ήθελα να κάνω ένα μακιγιάζ έτσι λίγο πιο θερμό, είχα μαζί μου και αυτή εδώ την παλέτα Topaz Obsessions από Huda Beauty. Δεν είναι καινούρια, απλά εγώ δεν την είχα χρησιμοποιήσει και πολύ. Τη χρησιμοποίησα και στο σημερινό μακιγιάζ, ωστόσο, και διαπίστωσα ότι τελικά μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι τόσο αυτές οι 2 αποχρώσεις που είναι τόσο πορτοκαλί, δεν νομίζω ότι μου πάνε, ούτε το κίτρινο, αλλά αυτές εδώ οι υπόλοιπες και η κεντρική που είναι σχεδόν ίδιο χρώμα με τα βλεφαρά μου, είναι παιδιά συγκλονιστικές και είναι μια παλέτα που πραγματικά νομίζω ότι θα την ευχαριστηθώ πολύ και τώρα που φθινοποριάζει και θέλουμε έτσι λίγο πιο πορτοκαλί θερμούς τόνους στο μακιγιάζ μας. Φυσικά είχα μαζί μου και Beauty Blender, ο αγαπημένος μου τρόπος να εφαρμόζω foundation αλλά και concealer, το χρησιμοποιούσα από αυτή την πλευρά και ακολούθως έπαιρνα και πούδρα και την έβαζα στο πρόσωπό μου για να μπαίνει καλύτερα στους πόρους και να κλειδώνει μέσα και να μην κουνιέται καθόλου το foundation μου, οπότε με βόλεψε πάρα πολύ. Για καθαριστικά και προϊόντα μακιγιάς θα σας μιλήσω στο επόμενο βίντεο, γιατί δεν ήθελα αυτό εδώ να είναι τεράστιο και ήθελα λίγο να τα διαχωρίσουμε, οπότε στο επόμενο θα έχουμε προϊόντα μακιγιάς, προϊόντα για μαλλιά, προϊόντα ενυδάτωσης για το σώμα και τέτοια, ξέρετε. Λοιπόν, πάμε και στα ρούζ και σε μπρόντζερ. Να σας πω ότι λίγο πριν φύγω μου έστειλαν κάποια προϊόντα από την Benefit, την οποία βέβαια γνωρίζω και αγαπώ και για τα προϊόντα φρυδιών της και για το αγαπημένο Hoola, το οποίο είναι κλασικό μπρόντζερ. Λοιπόν, το πήρα μαζί μου, το έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα, είναι από τα πιο αγαπημένα μου μπρόντζερ ever, εύκολο, δεν κολλάει σε σημεία, μπλεντάρεται πάρα πολύ εύκολα και να σας πω την αλήθεια, το έχω χρησιμοποιήσει και σε όλο το πρόσωπο σήμερα γιατί το foundation μου είναι λίγο ανοιχτόχρωμο, οπότε ήθελα να σκουρίνω λίγο το πρόσωπο και το έχω περάσει και σε όλο το πρόσωπο σαν πούδρα. Εγγυημένο, αγαπημένο. Επίσης μου άρεσαν πάρα πολύ τα 2 ρούζ από τα 5-6 που μου έστειλαν, κυκλοφορούν πάρα πολλές αποχρώσεις. Θα σας δείξω και θα σας πω τις αποχρώσεις. Αυτό εδώ είναι το Willa, αυτό που χρησιμοποίησα περισσότερο και που φοράω και σήμερα. Μια καταπληκτική ροζ θερμή απόχρωση. Και αυτό εδώ είναι το Shelly. Λοιπόν, αυτό είναι κάπως πιο κοραλί, αλλά είναι, παιδιά, σου δίνει τέτοια φρεσκάδα, τέτοια ζωντάνια, τέτοια γλύκα στα μάγουλα. Δεν υπάρχουν αυτές οι 2 αποχρώσεις. Νομίζω ότι αν είναι να πάρετε 2 από όλες αυτές που κυκλοφορούν, αυτές οι 2 πρέπει να υπάρχουν στη συλλογή σας. Είχα πάρει μαζί μου στο πρώτο σκέλος των διακοπών και αυτό εδώ το υγρό ρούζ από Rare Beauty. Διαπίστωσα όμως ότι πρέπει να βάλω οπωσδήποτε κάτι άλλο από πάνω για να το σετάρω και γενικά δεν
Δεν είναι να παίρνω εγώ πολλά υγρά προϊόντα στις διακοπές τις καλοκαιρινές, γιατί με τη ζέστη δεν με βολεύουν ιδιαίτερα. Οπότε παρόλο που το λατρεύω, το άφησα στην άκρη. Δεν το πήρα και στο δεύτερο σκέλος των διακοπών μαζί μου. Πάμε σε φρύδια τώρα, γιατί μπορεί να μην βάλω τίποτα άλλο στο πρόσωπό μου εκτός από αντιλιακό, αλλά τα φρύδια θα τα φτιάξω, όπως και να έχει. Λοιπόν, αυτό που χρησιμοποίησα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, ήταν το gel από αυτή την πλευρά του διπλού προϊόντος της Rare Beauty. Και λέω διπλό προϊόν, γιατί από τη μία έχει το μολυβάκι που μου έχει τελειώσει κλασικά, και από την άλλη έχει το gel με χρώμα και ίνες. Οπότε γέμιζα τα φρύδια μου και έφευγα. Δεν ασχολιόμουν περαιτέρω όταν ήταν να πάω στη θάλασσα, προφανώς, ή μία πρωινή βόλτα. Όπως βλέπετε, έχω δύο από αυτά και σε αυτό έχει τελειώσει το μολυβάκι, αλλά τα κρατάω για το gel. Χρησιμοποίησα επίσης πολύ το Precisely My Brow Pencil από την Benefit. Άλλαξα απόχρωση, πήγα σε μισό τόνο πιο ανοιχτή, πήγα στην 3,5 και την έχω βολευτεί πάρα πολύ, και αυτό τελείωσε. Πάει, μας άφησε. Και επίσης χρησιμοποίησα πάρα πολύ και την απόχρωση Medium Brown από το Brow Pen. Αυτό ήδη το έχω παραγγείλει και το περιμένω να μου ξανάρθει, γιατί άμα μου τελειώσει, δεν ξέρω τι θα απογίνω σε αυτή τη ζωή πραγματικά. Είναι το πιο ωραίο προϊόν για να ζωγραφίζεις τραχούλες στα φρύδια σου. Έχει απίστευτη διάρκεια, απίστευτη ακρίβεια, απίστευτο χρώμα. Είναι το πιο ωραίο στυλό, μαρκαδόρος, πείτε το πως θέλετε, για φρύδια που έχω δοκιμάσει ever. Πάμε σε μάσκαρα τώρα, να αρχίσω από τα καλά ή από τα κακά. Θα αρχίσω από τα καλά, για να πάω στα κακά, γιατί σας έχω και ένα απογοητευτικό προϊόν για χείλη σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στα καλά, να σας πω ότι αυτή εδώ η αδιάβροχη μάσκαρα από την MAC είναι εξαιρετική. Την φορούσα όλη μέρα στη θάλασσα, κάνε βουτιές, μπες, βγες, κολύμπα, τρίψε το πρόσωπό σου, τρίψε τα μάτια σου, γιατί μπήκε αλάτι, δεν έφευγε, δεν πήγε πουθενά, οπότε είναι τέλεια αν θέλετε να φοράτε αδιάβροχη μάσκαρα. Εγώ θα την αποφύγω λίγο τώρα όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα. Καμιά φορά βάζω αδιάβροχη μάσκαρα στο γυμναστήριο, να σας πω την αλήθεια, γιατί μου αρέσει έτσι οι βλεφαρίδες μου να έχουν λίγο χρώμα. Και επίσης όταν υδρώνω και όταν κλείνω τα μάτια μου, ξέρω εγώ, στη γιόγκα, συνήθως με τις άλλες μάσκαρα πασαλίβομαι, οπότε είναι μια καλή λύση. Αυτή που αγάπησα επίσης και δεν πάει πουθενά και ξεβάφεται και τέλεια, είναι η Unlocked Instant Extensions Mascara από την Hourglass. Είναι αυτή που φοράω σήμερα. Είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή της. Δεν τη βρίσκεται στην Ελλάδα, τη βρίσκεται όμως στο Calp Beauty και σε άλλα ξένα sites. Και παιδιά, είναι tubing mascara. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό μέχρι που το είδα σε ένα βίντεο κάποιας YouTuber και τη δοκίμασα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ανθεκτική στην υγρασία, δεν τρέχει δηλαδή, δεν μου τζουρώνεται, και φεύγει με νερό αρκεί να κάνετε λίγο έτσι ένα ελαφρύ τρίψιμο στα μάτια σας. Δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και πάρα πολύ αξιόπιστο. Hourglass Unlocked, λοιπόν, η στρογγυλή μάσκαρα είναι η πιο αγαπημένη μου για αυτό το καλοκαίρι. Και αυτή που δεν βολεύτηκα και λυπάμαι, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εσάς με λιπαρές επιδερμίδες και λιπαρά βλέφαρα γενικότερα, γιατί στο προηγούμενο βίντεο, νομίζω, ή σε κάποιο από τα προηγούμενα βίντεο, σας είχα μιλήσει για την MAC Stack. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα μάσκαρα της MAC, η οποία δίνει εκπληκτικό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες, αλλά εμένα με μουτζουρώνει ατελείωτα. Δηλαδή, από τα πρώτα κιόλας λεπτά, βασικά ξέρετε τι γίνεται, είναι σαν να μην στεγνώνει ποτέ. Είναι σαν να είναι πάντα υγρή. Δεν τολμάω να κλείσω τα μάτια μου, δεν τολμάω να κουμπίσω έτσι το δάχτυλό μου στις βλεφαρίδες και παιδιά τη βλέπω, φεύγει. Μου εξήγησαν από το κατάστημα ότι είναι πάρα πολύ ενυδατική, δεν ξέρω αν αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος τέλος πάντων για τον οποίο εμένα μου τρέχει αυτή η μάσκαρα, αλλά δυστυχώς δεν τη βολεύτηκα και δυστυχώς δεν θα την ξαναγοράσω. Αν όμως έχετε βλεφαρίδες που χρειάζονται θρέψη, ενυδάτωση κτλ. Κτλ. Και δεν είστε λιπάρες σαν και εμένα, ενδεχομένως δεν θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, γιατί ειλικρινά, παρακολουθώντας reviews για το συγκεκριμένο προϊόν, δεν έχω ξανακούσει κάποια να το λέει. Οπότε το παίρνω ως μεμονωμένο περιστατικό, ότι στη δική μου επιδερμίδα και στα δικά μου βλέφαρα υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν είμαστε συμβατοί δυστυχώς με αυτή τη μάσκαρα. Το άλλο προϊόν το οποίο με απογοήτευσε και έχω εκπλαγεί, έχω συγκλονιστεί, έχω απογοητευτεί,
Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, τόσο που θα στείλω mail στην Huda Beauty για να τη ρωτήσω, είναι αυτό εδώ το Liquid Lipstick. Λοιπόν, είναι το Liquid Matte στη νέα σύνθεση. Έχω άλλα δύο, βασικά άλλα τρία, αλλά το άλλο δεν ξέρω που βρίσκεται, κάπου μέσα στο σπίτι. Αυτά εδώ δεν κουνιώνται, δεν πάνε πουθενά. Αυτό εδώ επίσης σαν να μην στεγνώνει ποτέ. Δεν είναι σταθερό liquid lipstick καθόλου στα δικά μου χείλη και φεύγει. Και να τώρα πώς μπορείς να κάνεις review για ένα προϊόν, ας πούμε ότι εγώ είχα αγοράσει μόνο αυτή την απόχρωση και δεν έμεινα ικανοποιημένη γιατί δεν στέγνωνε και έκανα έτσι και άφηνε αποτύπωμα, και να θάψεις όλη την σειρά. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε 2-3 αποχρώσεις τελικά, ειδικά σε αυτά τα προϊόντα, για να μπορούμε να κρίνουμε την ποιότητά τους. Καμιά φορά υπάρχει αστοχία σε κάποιες αποχρώσεις. Και εγώ αυτή εδώ δεν τη διάλεξα. Μισό λεπτό να σας πω και ποια απόχρωση είναι. Είναι η απόχρωση Lover. Ένα υπέροχο κόκκινο, το οποίο ήταν σε τάκι μαζί με αυτό εδώ το άρωμα, το καγιάλι Eden Juicy Apple, το οποίο, παιδιά, το φόραγα σε όλες τις διακοπές, είναι συγκλονιστικό, είναι γλυκό, είναι φρουτένιο, το κόκκινο μήλο το γεύεσαι σχεδόν, και είναι και το αγαπημένο του φίλου μου. Γενικά όσους άντρες αρέσει πάρα πολύ αυτό το άρωμα. Χωρίς να είναι κάτι έτσι μυστηριώδες, βαθύ, spicy, είναι ένα απλό, γλυκό, πάρα πολύ ωραίο γυναικείο άρωμα. Σας προτείνω να πάτε να το δοκιμάσετε, και χωρίς να το δοκιμάσετε δηλαδή, πάρτε μια μίνι συσκευασία, θα σας αρέσει πολύ, αλλά μην πάρετε αυτό το σετάκι. Γιατί αυτό το liquid lipstick δεν στεγνώνει ποτέ. Θα στείλω mail όντως στη Huda Beauty να ρωτήσω τι γίνεται, και θα σας έχω απάντηση στα επόμενα βίντεο. Αυτές οι δύο αποχρώσεις ωστόσο, η Bombshell και η Sweet Talker, είναι καταπληκτικές. Η Sweet Talker είναι πιο muted pink, πιο ήσυχο ροζ. Η Bombshell είναι αυτή που φοράω σήμερα στα χείλη μου και είναι αυτές που φόρεσα περισσότερο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Είχα πάρει μαζί μου και αυτό το υπέρτατο gloss από Kiko Milano. Είναι, παιδιά, αυτό το gloss μαγικό. Είτε το βάλεις με μολύβι από κάτω, κάνεις περίγραμμα δηλαδή, ή γεμίσεις τα χείλη σου με μολύβι και βάλεις αυτό από πάνω, γυαλίζει τέλεια. Είτε το βάλεις σκέτο μόνο του, δίνει μια φανταστική γυαλάδα και αργεί για να φύγει, να σας πω την αλήθεια, δεν κολλάει, τα ενυδατώνει και τους δίνει ένα 3D αποτέλεσμα. Λέγεται 3D Hydra Lip Gloss, είναι η απόχρωση 17 από την Kiko Milano και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό η Kiko. Πραγματικά έχω μεγάλο ενθουσιασμό, νομίζω ότι θα πάρω καλές αποχρώσεις βασικά. Λοιπόν, είμαι ο άνθρωπος βέβαια που αγαπάει τη Huda Beauty και γι' αυτό πήρα μαζί μου αυτά τα δύο μολύβια. Το Pinky Brown και το, πώς το λένε το άλλο, Warm Brown. Και τα δύο τα χρησιμοποίησα, δεν έχω προτίμηση, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι μηχανικά, είναι πρακτικά, πάρτε τα και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, έχω επίσης Liquid Liner από Rare Beauty. Αυτό σας το είχα ξαναπεί ότι με βόλεψε πάρα πολύ το πινελάκι του, το απλικατέρ του. Έχω κάνει και σήμερα μια μικρούλα γραμμούλα στα μάτια μου και είναι εγγύηση, πραγματικά δεν πάει πουθενά, είναι πάρα πολύ σταθερό και υπέροχο. Και πήρα μαζί μου και αυτό εδώ για να έχω μια πιο έτσι κοκκινοπή απόχρωση, το οποίο είναι η απόχρωση Stay Curious από τα Powder Kiss Sticks της MAC, δεν θυμάμαι ακριβώς όλο το όνομα, νομίζω ότι το είπα σωστά όμως. Μου είχαν στείλει αρκετές αποχρώσεις, αλλά αυτή είναι αυτή που μου άρεσε εμένα περισσότερο. Είναι, θα σας την σφατσάρω και αυτή για να τη δείτε, είναι έντονο. Είναι σαν έντονο ροζ βασικά, δεν είναι καν κόκκινο. Αλλά είναι τόσο όσο. Δηλαδή φαίνεται, σου δίνει μια ζωντάνια στα χείλη, αλλά δεν είναι αυτό το τρομακτικό έντονο χρώμα που θα το δει ο άλλος και θα πει wow, γιατί έχει βαφτεί τόσο πολύ. Οπότε ναι, λέω να το δοκιμάσετε και αυτό. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την προσπάθειά μας για σήμερα. Setting spray δεν σας ανέφερα και είναι γιατί δεν το έχω εδώ. Θα βάλω μια φωτογραφία όμως εδώ. Γιατί δεν μπορώ να μη σας πω ότι χρησιμοποίησα το setting spray από την Milk καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών
και κράτησε το μακιγιάζ μου στη θέση του και δεν μεταφερόταν σε ρούχα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο. Όπως πάντα περιμένω τα like σας, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας αν θεωρείτε ότι θα τους ενδιαφέρει και περιμένω στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα, τι δοκιμάσατε το καλοκαίρι και σας άρεσε πολύ. Τι είναι, μάλλον ποιο είναι το πιο αξιόπιστο προϊόν που θέλετε να μου προτείνετε, όπως εγώ που σας είπα για αυτό το liquid liner. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που είδατε και το σημερινό βίντεο. Σας είπα, στο επόμενο θα έχουμε skincare κτλ. Και θα τα πούμε σύντομα την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά, να περνάτε υπέροχα. Bye.